Θα συνεχίσουμε όμως σε θεατρικούς ρυθμούς και θα καλησπερίσω τον Θοδωρή τον Γκόγκο. Θοδωρή, καλησπέρα. Ξεκινάω από σένα, ανατρέπω τα δεδομένα, γιατί κανονικά οι κυρίες προηγούνται. Βέβαια οι κυρίες προηγούνται. Αλλά εσύ είσαι γνωστό πρόσωπο και είχαμε πει ότι θα βρεθούμε πάλι για να μιλήσουμε για το Mississippi Stories. Να καλησπερίσω επίσης την Δέσποινα την Αυρόζουλη και την Ναταλία τη Βότη. Καλησπέρα και στις δύο. Είχαμε πει λοιπόν Mississippi Stories από Tennessee Williams στο Πολυθέατρο φυσικά. Στον χώρο σας που είναι η Δημάρχου Ιωαννίδη 4, ο καινούριος χώρος εκεί στη Μητρόπολη απέναντι για όσους δεν ξέρουν. Και έχουμε παραστάσεις όλη αυτή την εβδομάδα πλην της Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή. Έτσι. Όλη αυτή την εβδομάδα πλην της Τετάρτης. Mississippi Stories είναι ο γενικός τίτλος σε 4 μονόπρακτα του Tennessee Williams, τα οποία έχουν συνδεθεί με έναν τρόπο μέσα στην παράσταση. Μια παράσταση που ξεκίνησε την προηγούμενη Παρασκευή και θα παιχθεί και όλη αυτή τη βδομάδα. Περιττό να πω ότι ο Tennessee Williams είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Όποτε τον προσεγγίζω αισθάνομαι χαρούμενος και αυτή τη φορά αισθάνομαι δύο φορές χαρούμενος, γιατί όχι μόνο τα κορίτσια εδώ αλλά και οι υπόλοιποι που παίζουν μέσα από μια διαδικασία μαθητείας, θα το έλεγα έτσι, φτάσαμε σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Όχι για μένα, έφτασαν αυτά τα παιδιά σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και αυτό είναι, με κάνει εξαιρετικά χαρούμενο. Πάντα ο δάσκαλος όταν οι μαθητές του φτάνουν σε επιθυμητά αποτελέσματα, πάντα νιώθει ικανοποίηση. Αυτή τη βαθιά ικανοποίηση νιώθω και εγώ με την παράσταση αυτή. Διπλή ικανοποίηση, γιατί έχουμε Tennessee Williams που είναι ο αγαπημένος μου και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν με αυτά τα παιδιά. Θέλω να πω ότι αυτά τα παιδιά είναι οι απόφοιτοι του Δημόσιου ΙΕΚ Ιωαννίνων του Τμήματος Υποκριτικής. Μια καλή προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια στο ΙΕΚ των Ιωαννίνων. Με πολλοί συνάδελφοι διδάξανε, δώσανε τα φώτα τους με όλες τις αντικσότητες που μπορούν να υπάρχουν στη λειτουργία ενός ΙΕΚ. Αλλά ξέρετε, το πάθος για το θέατρο και για όσους είναι παθιασμένοι με αυτό το αντικείμενο ξεπερνάει και αυτές τις δυσκολίες. Και έτσι με χαρά, κάνοντας τα παιδιά την πρακτική τους, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την παράσταση. Που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, εγώ θα πω, και να μάθω περισσότερα λίγο από τα κορίτσια και να πούμε στη συνέχεια Θοδωρή ακόμα περισσότερα. Γιατί εσύ έχεις βάλει το χέρι σου όπως συνήθως, σκηνοθεσίες, τα γνωστά, έχεις κάνει εκεί πέρα. Έχετε κάνει πολύ ωραία σύνδεση μεταξύ τα μονόπρακτα, εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή έχετε τη μουσική σύνδεση, έχετε διάφορα πράγματα. Ναι, συνδέονται. Δεν τελειώνει ένα μονόπρακτο για να δούμε το υπόλοιπο. Υποτίθεται ότι είναι μια παρέα η οποία πίνει σε ένα μπαρ οι χαρακτήρες του Tennessee Williams, κάπου εκεί στη French Quarter, πίνουν μπέρμπον όλοι μαζί για να πνίξουν τον πόνο τους και καθένας λέει, βγαίνει και λέει τη δική του ιστορία από τους χαρακτήρες. Και έτσι όλη η παράσταση κυλάει ενιαία, δεν κόβουμε, βλέπουμε ένα μονόπρακτο, κάνουμε cut. Έχει άντε μια να συνέχεια, ναι. Έχει μια ροή και μια συνέχεια η παράσταση και οι χαρακτήρες όλοι είναι επισκηνής και βλέπει ο ένας το δράμα του άλλου. Έτσι αυτό είναι. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Οπότε Δέσποινα Ναυρόζουγλου, έτσι σε όλο αυτό το κόνσεπτ, ποιος είναι ο δικός σου ρόλος, έτσι, για βάλε μας λίγο στο κλίμα. Εγώ είμαι μια ευαίσθητη γυναίκα, πολύ εύθραυστη και φαντασμένη θα την έλεγα, έτσι ήπια λίγο. Νομίζει ότι ζει σε ένα δικό της κόσμο, πολύ όμορφο, πολύ γαλήνιο, στην ουσία όμως δεν είναι και ακριβώς έτσι. Οπότε βλέπουμε εκεί να διαδραματίζεται η κατάσταση με τη σπιτονικοκυρά της και λυγίζει σιγά σιγά αυτή η γυναίκα. Η μεγαλύτερη έτσι δυσκολία που αντιμετώπισες ποια είναι, πέραν του αυστηρού Θοδωρή Γκόγκου, να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι τόσο αυστηρός, είναι όσο απαιτεί πειθαρχία, αλλά δεν είναι τόσο αυστηρός. Δυσκολία ως προς την εμβάθυνση ουσιαστικά, να κατανοήσω τα συναισθήματα αυτής της γυναίκας, πόσο βαθιά μπορεί να είναι. Ναταλία Βότη, Ναταλία, πες μου και εσύ έτσι για το δικό σου τον ρόλο. Ποια είναι η συμμετοχή σου σε αυτή την παράσταση? Έχω 2 ρόλους. Στο πρώτο κομμάτι κάνω την κοινωνική λειτουργό, η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια γυναίκα ψυχικά ασθενή, ουσιαστικά. Δεν έχει καμία επαφή με το χρόνο.
την εξοργίζει την κοινωνική λειτουργό, εξοργίζεται και αυτή. Η κοινωνική λειτουργός προσπαθεί να μάθει πράγματα για την οικογένειά της. Τελικά η κόρη της είναι κλεισμένη μέσα σε ένα δωμάτιο, ψυχικά διαταραγμένη και δεν έχει επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι κλεισμένη εκεί μέσα. Η κοινωνική λειτουργός αποφασίζει να την πάρει για να την σώσει, ας πούμε, από... θεωρεί υπεύθυνη την μάνα. Mm-hmm. Και καταλήγει στο ότι είναι έγκυος. Έτσι mm-hmm. τελειώνει το μονοπρακτό αυτό. Μάλιστα. Για σένα έτσι το πιο δύσκολο μέρος που έχεις κληθεί να αντιμετωπίσεις? Το πιο δύσκολο είναι ότι έχω δύο ρόλους. Mm-hmm. Γιατί έχω κι άλλον ένα ρόλο που κάνω μια γυναίκα η οποία δουλεύει σε οίκο ανοχής. Είμαι μαζί με μια άλλη, είναι μια άλλη κοπέλα στο δωμάτιο η οποία έχει σύφυλλη, είναι άρρωστη και είναι ψυχικά ασθενής και αυτή, η οποία πρέπει να απομακρυνθεί γιατί δεν παράγει, τέλος πάντων δεν φέρνει χρήματα, ναι. Οπότε θέλω να τη διώξω, εξοργίζομαι με αυτήν, θυμώνω. Εκείνη έχει αναπολύει το παρελθόν της και τις στιγμές που ζούσε ευτυχισμένη. Mm. Και τελικά καλό το ασθενοφόρο να έρθει να την πάρει. Πάντως από όλα αυτή τη στιγμή. Εδώ θέλω να πω γιατί τα κορίτσια εδώ περιγράφουν τα δράματα. Ο Τένις ή ο Ίλιαμς, παρόλα τα δράματα που υπάρχουν μέσα σε αυτά τα μονόπρακτα, αντιμετωπίζει και βρίσκει τις δικαιολογίες, ναι, για όλους τους χαρακτήρες. Είναι κάτι λίγο παραπάνω από το ρεαλισμό που μπορούμε να περιγράψουμε. Και αυτό το κάνει αγαπώντας τους χαρακτήρες και κάνοντας και τους θεατές να τους αγαπήσουν. Και μάλιστα με τρόπο ειδή, πολλές φορές σιλαρό τρόπο. Mm. Και έτσι πάντα οι παραστάσεις, τα έργα του Τένις Ουίλιαμς δεν είναι αυτό που λέμε το βαρύ δράμα. Παρόλο που από κάτω υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Μπορείς να τις παρακολουθήσεις εύκολα. Mm. Ακριβώς επειδή πάει σε βάθος και αντιμετωπίζει με αγάπη τους χαρακτήρες τους οποίους γράφει, είναι και εύκολο για το θεατή να αποκωδικοποιήσει και να καταλάβει τις δικαιολογίες ακόμα και του πιο κακού χαρακτήρα, ναι, ή του πιο καλού ή του πιο κατεστραμμένου μέσα στο έργο. Και αυτό σε κάνει να παρακολουθείς τον Τένις Ουίλιαμς με ηλαρότητα, με αγάπη, δεν θα έλεγα με κομικό. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί. Δεν γίνεται, αλλά με ένα μικρό πικρό χαμόγελο το οποίο δεν σε ενοχλεί. Δηλαδή δεν είναι το βαρύ δράμα το οποίο θα πεις «Ωχ, αχ, βαχ». Αυτό θα το κάνεις μετά, δεύτερη ανάγνωση, όταν πια θα έχεις βγει από το θέατρο και θα αρχίσεις να σκέφτεσαι τι είδες. Εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι με βάση αυτή την πρώτη κουβέντα που κάνουμε, βλέπουμε ότι πραγματικά αγγίζονται ένα σωρό ζητήματα και θέματα και προβλήματα. Έτσι. Πολλές πλευρές. Πολλά ζητήματα, ιδίως αυτά τα τέσσερα μονόπρακτα καταπιάνεται με πολλά ζητήματα. Το ζήτημα ότι η ανάγκη για επιβίωση ξεπερνάει στο μονόπρακτο το πρώτο που παίζει η Ναταλία, ότι η ανάγκη για επιβίωση μπορεί να ξεπερνάει κάθε ηθικό φραγμό, ας πούμε, μιας καθολικής γυναίκας. Γιατί η επιβίωση είναι πολύ πιο ισχυρό ένστικτο από την ηθική. Στο δεύτερο έχουμε την καταστροφή μιας καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας από τον ίδιο τον τόπο μέσα στον οποίο ζει και από μια αρρώστια η οποία μπορεί να τύχει. Στο τρίτο μονόπρακτο που περιέγραφε πριν η Ναταλία, είμαστε σε έναν οίκο ανοχής και εκεί το να βγει το μεροκάματο είναι πολύ πιο ισχυρό από κάθε. Στο τέταρτο, που είναι και μ' αρέσει πολύ ως κομμάτι, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μια καταστροφή, μια πόρνη και ένας αποτυχημένος συγγραφέας, καταφεύγουν στη φαντασία τους και στις αυταπάτες τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν συναισθηματικά. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι ο Τένις Ουίλιαμς βρίσκει δικαιολογίες για όλους τους χαρακτήρες, πραγματικά. Και τους αγαπάει τους χαρακτήρες του και πολλές φορές βάζει στους χαρακτήρες του και δικά του αυτοβιογραφικά στοιχεία, γιατί και ο Τένις Ουίλιαμς δεν πέρασε την καλύτερη. Δεν πέρασε και τα καλύτερα. Και
Και γι' αυτό και ο Τένις Ουίλιαμς είναι πια στην πρωτοκαθεδρία των συγγραφέων. Οι ρόλοι του έχουν μείνει ως πραγματικά πρόσωπα με τα μικρά τους ονόματα, η Μπέρθα, η Αμάντα, η Αλεξάνδρα Ντελάγκο, η Σεραφίνα, η Μπλάνς Ντιμπουά, δηλαδή σαν να υπήρξαν πραγματικά αυτά τα πρόσωπα παρόλο που είναι πρόσωπα μυθοπλασίας. Και από τον κινηματογράφο εδώ σε εμάς, αλλά στο αμερικάνικο κοινό αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Mm-hmm. Και επειδή μιλάμε για ένα τεράστιο συγγραφέα, εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι κάποιος που ενδεχομένως δεν έχει τόσο μεγάλη εμπειρία έτσι, με τον Τένεσι Ουίλιαμς και όλα αυτά, μπορεί να πάρει και μια καλή εικόνα έτσι όπως το έχετε δομήσει, νομίζω. Ναι, γενικά για κάποιον που δεν έχει καλή σχέση με το θέατρο, με την έννοια ότι δεν είναι ένας από τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν θέατρο και ίσως να είναι η πρώτη του φορά ή θέλει να δοκιμάσει, νομίζω ότι αυτός ο συγγραφέας, αυτή η παράσταση και αυτά τα έργα ενδείκνυται για προσέγγιση, για να έρθει να αγαπήσει το θέατρο. Mm-hmm. Να πάω τώρα πάλι στη Δέσποινα και τη Ναταλία. Έτσι, πείτε μου λίγο πώς είναι αυτή η διαδικασία τώρα που, γιατί είπαμε, τελειώσατε τη σχολή, πώς είναι έτσι όλη αυτή η διαδικασία να μπω στο κλίμα μιας παρέσεως, ότι τώρα παιδιά θα κάνω πρόβα, θα εμφανιστώ σε κοινό, ό,τι έχω μάθει πρέπει να το δείξω, έτσι βάλτε με λίγο στο κλίμα αυτό. Εντάξει, ουσιαστικά δουλεύαμε πολύ καιρό με πρόβες και για τα κομμάτια τα συγκεκριμένα, αλλά και με οτιδήποτε άλλο κάναμε. Προσπαθούμε να βρούμε μέσα σε αυτές τις 3-3,5 ώρες όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε για να δουλέψουμε και μετά με την πρακτική φυσικά ασχοληθήκαμε πολύ παραπάνω. Mm-hmm. Στην αρχή νομίζω πως το άγχος ήταν λίγο εσωτερικό αρκετά, το ένιωθες, αλλά νομίζω πως ήμασταν καλά προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Οπότε δεν θα βγεις εύκολα από αυτό. Ίσα-ίσα που χαίρεσαι κιόλας που θα έχεις κοινό, γιατί γι' αυτό πάλευες τόσο καιρό και έτσι θέλεις κάπου να το δείξεις. Ναταλία. Να πούμε καταρχάς ότι είναι μεγάλη μας χαρά που μας δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε την πρακτική μας στο Πολυθέατρο δίπλα στο Θοδωρή τον Κόκο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη εμπειρία για μας. Τα παιδιά δίνουν την ψυχή τους πάνω στη σκηνή. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Και είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το αποτέλεσμα και συγκινημένη κι εγώ. Επειδή μιλάμε και για άλλους και για να τα πούμε εννοείται κάθε φορά. Για να μην ξεχάσω και κανέναν. Βέβαια. Γιατί είστε πολλά. Θα χρησιμοποιήσω και χαρτάκι παρόλο που είναι τηλεοπτικό, αλλά δεν φέρω. Δεν πειράζει, το έχω πει. Τηλεόραση χωρίς σκονάκια δεν γίνεται. Λοιπόν, η Ναταλία Ιβώτη παίζει, ο Φάνης ο Κοσμάς, ο οποίος Φάνης παίζει και ζωντανά μουσική στην παράσταση, παίζει καταπληκτικό σαξόφωνο ο Φάνης. Η Άλκη στη Σιλέκα, η Δέσποινα η Ναυρόζογλου που είναι εδώ μαζί μας, η Ελευθερία η Πανταζή, η Χριστιλένα η Παρίση, η Αναστασία η Σακουφάκη και η Χριστίνα η Τσιόν. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει. Τη σκηνοθεσία έχω κάνει εγώ και το λιτό σκηνικό χώρο και την αφίσα της παράστασης την έχει κάνει σε μέλη Παπαϊκονόμου. Θοδωρή, είναι πιο εύκολο να συνοθετήσει ηθοποιούς που δεν έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία? Όχι, το ίδιο είναι. Είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Και μπορώ να σου πω ότι είναι και πιο εύκολο. Γιατί πολλοί ηθοποιοί έτσι μεγάλης εμπειρίας ή παλιότεροι, όταν τους ζητάς κάτι καινοτόμο ή κάτι καινούριο ή κάτι που δεν το έχουν στο στάτους τους, αντιδρούν. Ενώ σε παιδιά που ξεκινάνε τώρα θέλουν να δοκιμάσουν τα πάντα και σου είναι πιο εύκολο να τους μεταφέρεις αυτό που θέλεις να εισπράξεις στη διαδικασία του ανεβάζοντος μιας παράστασης. Αλλά είναι το ίδιο. Τα παιδιά εδώ έχουν 2 χρόνια μαθητεία τώρα, δεν είναι... Ναι, εντάξει, σαφέστατα, απλώς δεν έχουν την εμπειρία, ας πούμε, που θα κάποιος άλλος θα κάνει 10-15 παραστάσεις. Ναι, εντάξει, βεβαίως. Αλλά γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα, για να φτάσουμε κάποτε και να αντιμετωπίσουμε το κοινό απέναντι. Σωστό. Γι' αυτό παλεύουμε. Έτσι. Και αυτό όχι μόνο για τα παιδιά, για όλους μας, για οποιοδήποτε ανέβασμα έργου. Κάνουμε πρόβες για να έρθουμε απέναντι από το κοινό και να το δώσουμε, να το μεταφέρουμε, να το βγάλουμε από μέσα μας και να γίνουμε εμείς καλύτεροι και να κάνουμε και τον κόσμο αυτό καλύτερο όσο μπορεί η τέχνη. Σωστό. Γιατί τους άλλους έχουμε πει ότι το κοινό είναι ο τελικός κριτής και γι' αυτό γίνεται όλο ουσιαστικά. Εν μέρη. Ναι. Γι' αυτό γίνονται, όχι πραγματικά, γι' αυτό γίνονται όλα. Και έτσι και το κριτής δεν μ' αρέσει, είναι τελικός αποδέκτης. Ναι, καλύτερη λέξη. Ναι,
Τώρα, ξέρετε, γιατί με τους κριτικούς δεν τα πάμε καλά και με αυτούς που θέλουν να κάνουν κριτική σε όλα. Ναι, και μαζευτήκανε και πολύ τώρα τελευταία. Είναι συχνό φαινόμενο σε όλους τους χώρους αυτό, νομίζω, κριτική. Είτε μιλάμε για θέατρο, είτε για άλλα. Γιατί τώρα δεν ξέρω, και μέσα από τα social media έτσι όλοι κάνουν κριτική παντός επιστητού, είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν, και έχει παραγίνει λίγο το κακό. Χωρίς να εμβαθύνουν, χωρίς να βλέπουν δεύτερα επίπεδα, χωρίς να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Είναι πια λίγο εύκολο, αλλά η κριτική δεν είναι εύκολο πράγμα. Η κριτική πρέπει να είναι τόσο επώδυνη για αυτόν που την κάνει, όσο για αυτόν που έφτιαξε το προϊόν. Πολύ σημαντικό. Νομίζω αυτό είναι μια συμβουλή που γενικώς πρέπει να την ακολουθούμε. Είτε στο θέατρο είτε γενικά. Ναι, λίγο κράτη, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί όπως έχω πει συνέχεια, Δέσποινα και Ναταλία, κάθε φορά που το Θοδωρής, και εγώ μαθαίνω από κάτι. Μην νομίζετε, δεν είναι τίποτα. Το Θοδωρής είναι εγκυκλοπαίδεια, νομίζω. Να ρωτήσω όμως, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, κορίτσι, έτσι, το πώς κολλήσετε το μικρόβιο αυτό το θεατρικό. Και είπατε ότι εγώ τώρα θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο, ας πούμε. Εγώ τελείωσα διακόσμηση πριν και γενικά με ενδιαφέρει η μικρότερη κλίμακα στο σχεδιασμό. Ναι. Δεν ήθελα να ασχοληθώ με την αρχιτεκτονική ή με κάτι μεγαλύτερο. Κάπου εκεί ασχολήθηκα με τα πιο καλλιτεχνικά κομμάτια, ζωγραφική κτλ. Και ήθελα να δοκιμάσω πάντα το θέατρο. Mm-hmm. Νομίζω πια αν το ήξερα από πριν ότι θα είχα τόσο μεγάλο μικρόβιο, θα ασχολούμουν νωρίτερα. Νωρίτερα. Ναταλία. Και εμένα από πολύ μικρή μ' άρεσε το θέατρο. Από το χωριό ξεκίνησε δηλαδή με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Μετά στο Λύκειο πήγα στο εργαστήριο του Θοδωρή στο Πολυθέατρο. Οπότε εκεί το είδα πιο επαγγελματικά και πιο σοβαρά. Και μετά πήγα και στο ΙΕΚ. Πάντως η αλήθεια είναι, Θοδωρή, ότι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος ξέρει και μπορεί να καθοδηγήσει τον άλλον, μπορούν να βγουν όντως να αναδειχθούν κάποια ταλέντα, έτσι. Ναι. Και να βγουν οι ηθοποιοί καλοί. Έτσι είναι. Αρκεί και αυτός που θα πει θέλω να έχει πείσμα, να έχει θέληση, να μην υπεκφεύγει και να στρώνει ποπό να δουλεύει. Γιατί θέατρο και τέχνη, πέρα από τα γενικόλογα και τα θεωρητικά, αν δεν κάτσεις να δουλέψεις, να ασκηθείς, να πονέσεις, να φας ώρες ατελείωτες, δεν γίνεται. Οπότε είναι συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή και του θέλω του καθενός, αλλά και το πόσο θέλει και πόσο αποφασισμένος είναι να αφιερωθεί, να αφιερωθεί σε αυτό. Και αυτό όχι μόνο στο θέατρο, σε όλες τις τέχνες. Ναι. Σε όλες τις τέχνες. Και στη μουσική και στη ζωγραφική και παντού. Και στο χορό. Και θέλει ώρες. Ώρες ατελείωτες να είσαι εκεί και να σε απασχολεί μόνο αυτό. Να ξυπνάς δηλαδή και να κοιμάσαι με την έγνοια αυτή. Και όταν κοιμάσαι, να κοιμάσαι και να βλέπεις όνειρα για αυτό που κάνεις. Μόνο έτσι γίνεσαι καλός ηθοποιός, μόνο έτσι γίνεσαι καλός ζωγράφος, μόνο έτσι γίνεσαι καλός μουσικός. Και βέβαια, το ταλέντο είναι κάτι το οποίο δουλεύεται. Δεν γίνεται. Ταλέντο μπορεί να έχουν πολλοί, χωρίς δουλειά δεν έγινε κανένας καλός. Ναι. Πολλές φορές παραμένουν απλά ταλέντα. Εξαφανίζονται, χάνονται. Εξαφανίζονται. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή συνεχίζονται οι παραστάσεις και σήμερα και όλη μέχρι την Κυριακή, εκτός την Τετάρτη 24 Μαΐου, δηλαδή ήθελα να πω, έχετε δρόμο ακόμα. Να ρωτήσω όμως τα κορίτσια, γιατί εντάξει, θα δωρήσω πιο έμπρος, τα έχει ζήσει αυτά πολύ. Πώς ήταν όλη αυτή η διαδικασία, γιατί ξεκινήσατε από την Παρασκευή, έτσι, έχετε παίξει κάποια παραστάσεις ήδη, τώρα θα συνεχίσετε. Αν ήταν έτσι όπως το φανταζόσασταν όταν ξεκινούσα την ενασχόληση με το θέατρο, έτσι, ήταν αυτό που περιμένατε ή... Είναι καλύτερο. Καλύτερο. Δεν συγκρίνεται με τίποτα, νομίζω, το συνέστημα του να είσαι εκεί πάνω και να δημιουργείς κάτι. Mm-hmm. Και στον ίδιο στον εαυτό, πρώτα απ' όλα, και μετά σε έναν τρίτο μάτι στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Ναταλία. Ναι, είναι πολύ ωραίο συνέστημα και είναι και σημαντική σύνδεση που έχεις με το κοινό, τελικά. Mm-hmm. Να σας βάλω και μια δύσκολη ερώτηση. Φυσικά. Πάντα βάζω. Καμία δύσκολη θα βάλω. Από όλο αυτό, το έργο και την προσπάθεια που έχετε κάνει, τι είναι αυτό που σας έχει μείνει περισσότερο, που λέτε ότι αυτό θα το κρατήσω και θα το ακολουθήσω και στη ζωή μου στη συνέχεια, ας πούμε. Καταρχάς η πειθαρχία και η δουλειά. Το πόσο σταδιακά πρέπει να ξεκινάς με την αναγνώση του κειμένου και τα λοιπά, μέχρι το να φτάσεις να είσαι ο χαρακτήρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι πρόβες και η εξάσκηση
πάνω στο αντικείμενο. Ναταλή. Η αλήθεια, που είναι τελικά το ζητούμενο. Θα δεν ξέρω αν θα ναι, θέλω να πω, ξέρεις, είναι... στο Πολυθέατρο και ο χώρος είναι μικρός, οι θεατές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Αυτό δημιουργεί και διάφορα συναισθήματα σε αυτούς που παίζουν. Δεν είσαι σε ένα χανές θέατρο που χάνεις την επαφή με το κοινό. Το κοινό είναι στο 1,5 μέτρο μπροστά σου, στο 1 μέτρο. Ακόμα οι ανάσες τους, αν θα τρίξουν οι καρέκλες, αν πόσο ήσυχοι και πειθαρχημένοι βλέπουν την παράσταση, αυτό σε κάνει να καταλαβαίνεις πόσο παρακολουθούν και πόσο αφοσιωμένοι είναι σε αυτό που βλέπουν. Είναι η μαγεία δηλαδή των μικρών θεάτρων αυτή. Και για τους θεατές αυτό είναι μαγευτικό. Το κάνει ακόμα πιο άμεσο. Ναι. Να έχουμε ατμόσφαιρα. Και δεν αφήνει και κανένα περιθώριο στον ερμηνευτή με καμώματα και με ψευτιές να προσπελάσει το ρόλο του. Δηλαδή, αν δεν είσαι αληθινός, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Το έχεις χάσει το παιχνίδι, αλλά δόξα τω Θεώ τα παιδιά τα καταφέρουν θαυμάσια. Μα για να λες εσύ ότι νιώθεις έτσι περήφανος και δικαιωμένος, σίγουρα κάτι ξέρεις παραπάνω. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, εγώ να θυμίσω βέβαια στο σημείο αυτό ότι, καλά, από την Παρασκευή έχετε ξεκινήσει, από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 28 Μαΐου, πριν τις Τετάρτες 24 Μαΐου, θα έχουμε όλη την ευκαιρία να απολαύσουμε τις ιστορίες από το Mississippi με τον Tennessee Williams και όλα αυτά τα εξαιρετικά ευκαιρία παιδιά. Είναι, γιατί δεν ανεβαίνει και συχνά Tennessee Williams, λόγω της δυσκολίας που έχει στην προσέγγιση των ρόλων και στην ανάγνωση των έργων του. Και σε έναν εξαιρετικό γιατί χώρο. Γιατί έχει απαντήσεις σε έναν χώρο ο οποίος φέρνει πολύ κοντά, να το πούμε έτσι, πολύ κοντά ηθοποιούς και θεατές. Σωστό. Στις 9 και 4 έναρξης. Ώρα έναρξης στη Δημάρχο Ιωαννίδη, πολύ εύκολο, απέναντι από τη Μητρόπολη στο Στενάκι, είναι πολύ εύκολο να έρθει κανείς και περιμένουμε να δώσουν κουράγιο, όχι σε μένα, γιατί εγώ παλιά καραβάνα. Ώρες πτήσεις άπειρες. Ώρες πτήσεις άπειρες. Να δώσουν κουράγιο και όθηση σε αυτά τα παιδιά για να έχουν μια καλή συνέχεια. Σωστό, γιατί όπως λέω πάντα πρέπει να στηρίζουμε νέους ανθρώπους που έχουν αγάπη, που έχουν μεράκι και έχουν κάνει κάτι. Έτσι, μια προσπάθεια. Εντάξει, εγώ πόσο θα παίξω ακόμα. Μην τα εγώ τώρα θα μου βγάλει την είδηση, άστι για άλλη συνέντευξη. Αφού τα ξαναπούμε κάποια στιγμή εδώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω και του τρεις. Φοβερή Γκόγκο, Δέσποινα Λαμπρόζου, Ναταλία Βότη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για κάποια από αυτέ τι μέρε, γιατί πρέπει να έρθω κι εγώ να το δω. Είχα υποχρεώσει από τον Κύριο, δεν μπόρεσα να έρθω ακόμα, αλλά ξέρω εγώ. Σε περιμένω με χαρά, άλλωστε ξέρουμε ότι είσαι φανατικό οπαδό. Και η αλήθεια είναι ότι όσο μπορώ και εγώ και προλαβαίνω, βλέπω θέατρο, μου αρέσει το καλό θέατρο και ιδιαίτερα οι καλές δουλειές. Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν κάποια από αυτές τις μέρες. Δευτέρα σήμερα μέχρι την Κυριακή 28 Μαΐου, πλην Τετάρτη 24 Μαΐου, στις 9 και 4 στο Πολυθέατρο Δημάρχου Ιωαννίδη 4 στην Μητρόπολη, απέναντι εκεί στο Στενάκι. Θα το βρείτε πολύ εύκολα.